Πρώτα στη φάση της απολογίας έχω τελειώσει όλες τα άλλα και επεκτείνεως εγώ θα παρακαλέσω με να απολογηθείτε επί του χώρου και του κομιτήριου με όσο το λοιπόν μεγαλύτερη συμφωνία για να δημιουργήσω συγκεκριμένα επί των η απολογία είναι επί των κατηγοριών. Κάθε ανάγνωση συγγράφων δεν γίνεται να καταβείτε το πέρα, ούτως ώστε να υπάρχουν συμπόλους. Σεβασμιότητα, Πρόεδρε. Πριν ξεκινήσω την συνέχεια της απολογίας μου, η οποία έχει ξεκινήσει στο προηγούμενη διακοπή της δίκης που έγινε,
να καταθέσω στην απολογία. Στην απολογία και τώρα συνεχίζω. Συνεχίζω. Ναι. Να καταθέσω πρώτα την σύναξη εδώ του δικαστηρίου σας αυτό που συνέβη στο προηγούμενο δικαστήριο που αναβλήθηκε, στην προηγούμενη αναβλήθησα δίκη στη δικάσιμο της 9/5/2007 γιατί έχει συνέβη κάτι πρωτοφανές, πρωτάκουστο, αδιανόητο. Δεν είναι απολογία. Απολογία είναι. Όχι, είναι απολογία. Σας παρακαλώ. Εγώ δεν θα απολογηθώ ό,τι θέλω. Απολογία επί της διαδικασίας. Όχι, όχι. Για ότι ένα συγκεκριμένο κατηγορητήριο. Επαγγελμα. Σας ακούμε, ευχαρίστω. Συγγνώμη. Σας παρακαλώ. Απολογεί το κατηγορούμενο από των κατηγοριών, επί των κατηγοριών και επί της διαδικασίας την οποία ακολουθεί στο δικαστήριο. Και πρέπει να παράγουμε για τη διαδικασία θα πω, βεβαίως. Για τη διαδικασία θα πω. Συνέβη λοιπόν κάτι πρωτοφανές, πρωτάκουστο, αδιανόητο και εξωφρενικό, το οποίο καταδεικνύει ενεργέστατα ότι μόνο στο νου των σημερινών επισκόπων και βεβαίως του διαβόλου θα μπορούσε να χαλκευτεί και να μεθοδευτεί. Ενώ δηλαδή είχαμε φτάσει εγώ και ο συνήγορός μου εγκαίρως στο συνοδικό μέγαρο, πρώτης οριστής ενάρξης της διαδικασίας, μας άφησαν οι άγιοι δικαστές κλειδωμένους έξω και μέσα μας εδίκασαν ερήμη. Το δαιμονικότερο δε από όλα αυτά είναι ότι ενώ εκ των δικαστών Μητροπολίτης Αλεξανδροπόλεως κύριος Άνθιμος που είναι εδώ παρόν κατέφτασε καθυστερημένα μετά από εμάς, του άνοιξαν και εισήλθε μέσα και κατέθεσε στο δικαστήριο ότι εγώ και ο συνήγορός μου δεν επιθυμούσαμε να εισέλθουμε. Θα ανακαλέσετε τις φράσεις το σατανικό κλπ. Διότι δεν ανακαλώ τίποτα. Εδώ καταθέτουμε τώρα CD από έξω που παίρνανε οι αγωνιζόμενοι άνθρωποι. Καλείστε να απολογηθείτε τώρα. Να καταθέσουμε. Και όχι να κατηγορήσεις. Όχι, δεν κατηγορά. Αν κάνω να καταθέσουμε στο δικαστήριο. Σας παρακαλώ, κρατήστε τα. Όχι, δεν κατηγορά. Θα τα καταθέσουμε. Όχι τώρα. Γιατί? Μα αφού είναι μέσα στην απολογία μου, δεν είναι. Στον κάθε δικαστή θα απευθύνεται να δίνει CD. Βεβαίως. Είναι σοβαρά. Αυτό που έκανε ο Άγιος Αλεξανδρίτης ήταν σοβαρό. Σας παρακαλώ. Ήταν σοβαρό να πει ότι θέλουμε να πούμε μέσα στο δικαστήριο. Ήταν σοβαρό. Να καταθέσουμε για να δείτε αν έχετε κάποια αμφιβολία. Η πορεία της δίκης. Σας παρακαλώ. Ακούστε μας. Ναι, να σας ακούμε. Αλλά πώς είναι να μας ακούσετε. Απολογητή. Απολογούμε λοιπόν για το περιστατικό που συνέβη στο δικαστήριο το δικό σας, για το δικό σας δικαστήριο, που ξεκινήσατε άρον-άρον, όπως σας είπαν οι πατέρες εδώ, σαν να είμαστε λέει παρόντες και κλειδωμένοι απ' έξω και μας δικάζετε και ξεκινήσατε και εμείς είμαστε κλειδωμένοι απ' έξω. Και ήρθατε και δεν δικάζεστε. Όχι, όχι, ήρθαμε. Ήρθαμε. Αλλά είπε ο Άγιος ότι δεν θέλαμε να δούμε μέσα. Τι θέλετε τώρα. Θέλω να καταθέσουμε ένα CD που... Πώς μπήκε ο Άγιος Αλεξανδρικός μέσα. Μέσα. Την απολογία σας καταθέσετε στο τέλος. Δεν υπήρχαμε. Πάτε το υπέρ, εξωτερό, τα πάρω μόνο. Θα καταλάβουμε στην γραμματεία του δικαστήριου σας, κύριε. Στην γραμματεία. Θα καταθέσετε στο τέλος. Στην γραμματεία θα καταθέτουμε. Έχουμε δικαίωμα να καταθέσουμε τώρα. Ναι, στην γραμματεία. Για όλους τους πατέρες, για να ενημερωθούν. Συνήγορος υπερδικαστής. Δεν μπορεί να καταθέσει κατηγορούμενος στα έδρα πάντου. Δεν τα παίρνω. Και οι πατέρες να πάρουν ένα CD να δείτε ο Άγιος Αλεξανδροπόλεως πώς μπήκε μέσα, του ξεκλείωσαν και μας κλείδωσαν μας απ' έξω και είχε ότι είμαστε... Πατέρες πάτε και εσείς που κάνατε CD, δεν μας θέλετε να ενημερωθείτε. Είναι μόνο το περιστατικό εκεί. Αυτά είναι μέσα στην διαδικασία. Τα ανέχεστε αυτά και συνήγορε που κρίνεται και κατακρίνεται. Δεν είμαι πρόεδρος. Δεν σας ενδιαφέρει. Δεν είμαι πρόεδρος. Δεν σας ενδιαφέρει η άποψη, η υποκειμενική άποψη ενός συνέδρου του δικαστηρίου σας. Να μοιράζεις το ακροατήριο τα CD. Τα CD αυτά αποδεικνύουν την αλήθεια.